Σε συντριπτικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανική επικράτεια προχώρησαν οι ρωσικέ πυραυλικέ δυνάμει, προκαλώντα εκτεταμένε ζημιέ σε ενεργειακέ υποδομέ και στα δίκτυα ίδρυυση πολλών Ουκρανικών πόλεων. Ιδιαίτερα σφοδρό ήταν ο βομβαρδισμό του Κιέβου. Οι Ρώσοι μάλιστα ισχυρίζονται πω κατέστρεψαν όλου του στόχου. Στο Τσερκάζι κατέστρεψαν κέντρο διαμονή μισθοφόρων με άγνωστο αριθμό θυμάτων. Επρόκειτο για ξενοδοχείο και εκεί διέμεναν εκατοντάδες δυτικοί μισθοφόροι. Επλήγησαν επίσης οι πόλεις Λιβύβ, Χάρκοβο και Χερσόνα. Στο Λιβύβ χτυπήθηκαν βασικές ενεργειακές υποδομές για όλη τη δυτική Ουκρανία. Η Ουκρανία την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι έρχονται δύσκολοι μήνε μετά από αυτή την επίθεση με ρωσικού πυράβλου κατά τη διάρκεια τη νύχτα, που στοχοθέτησαν πολλέ πόλεις τη χώρα. Το νέο κύμα ρωσικών πυράβλων Κρούζ έπληξε την Ουκρανία μερικέ ώρε μετά την ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι από το βήμα του ΟΗΕ, κατά την οποία κατηγόρησε τη Ρωσία για εγκληματική επιθετικότητα. Η επικείμενη άφηξη του χειμώνα αναμένεται να είναι πολύ βολική για τη Ρωσία σε αντίθεση με την Ουκρανία και τη Δύση που αιμορραγεί οικονομικά για να τη στηρίξει. Θα ξεκινήσει εκ νέου εκστρατεία πληγμάτων για να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι και το κρύο όπως το χειμώνα του 2022, ενώ την ίδια στιγμή θα ενισχύσει τις αμυντικές της γραμμές, τις αντιαρματικές τάφρους και θα συμπληρώσει εκ νέου τα ναρκοπαιδιά της στο σύνολο του Ουκρανικού μετόπου.